Περνάμε σε ένα άλλο θέμα, εξίσου σημαντικό, έχει σχέση με τα παιδιά. Μια που είπαμε για παιδιά λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο διαδίκτυο και θα πρέπει να σου πω ότι είναι ένα θέμα που την περίοδο της πανδημίας παρουσίασε έξαρση. Τα παιδιά είναι πολλές ώρες στον υπολογιστή, οπότε σίγουρα στους γονείς πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και ο έλεγχος. Και σίγουρα οι γονείς, αυτό που λες, είτε είναι εργαζόμενοι είτε ακόμα και στο σπίτι, δεν μπορούν να έχουν συνέχεια τον έλεγχο των παιδιών, βρίσκουν την ευκαιρία επιτίδη και εκεί έχουμε δυστυχώς πολύ άσχημα περιστατικά φαινόμενα. Καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου. Είναι υποστράτηγος στην αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μία φορά είστε εδώ κοντά μας να μας βοηθήσετε με τη γνώση σας για το πώς να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα περιστατικά. Καλησπέρα κυρία Μπούη και καλησπέρα κυρία Σπανού. Καλησπέρα. Καταρχήν και καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλή χρονιά σε και σε εσάς. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο. Ναι, θα λέγαμε ότι όντως η περίοδος της πανδημίας άλλαξε τα δεδομένα στη ζωή μας γενικότερα και σίγουρα έχουμε μεγαλύτερη, θα έλεγα, όχι εμπλοκή, μάλλον συμμετοχή στην πραγματικότητα που μας συνδέει μέσω των τεχνολογιών. Αυτή ακριβώς την πραγματικότητα προσπάθησαν και προσπαθούν πάντοτε άτομα τα οποία κινούνται στο χώρο του κυβερνοεγκλήματος έτσι ώστε να το εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους ίδιους και φυσικά με θύματα πάντοτε την κοινωνία, σε πολλές περιπτώσεις ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα παιδιά. Κύριε Παπαπροδρόμου, όταν λέμε για πανδημία, μιλάμε για την περίοδο που τα παιδιά έκαναν τηλεκπαίδευση ή γενικότερα για την περίοδο από το 20 και μετά, καθώς τα στοιχεία διαφέρουν από το 2019 και το 2020, λόγω του ότι έμειναν πάρα πολλές ώρες στο σπίτι. Ακριβώς η πανδημία ξεκίνησε το Μάρτιο του 20. Προφανώς είχε στιγμές κορύφωσης, ούτως άλλως και τώρα που μιλάμε είμαστε στη διάρκεια όλης της κατάστασης και ευελπιστούμε να τελειώσουμε σύντομα. Θεωρώ ότι αυτό ακριβώς δημιούργησε, άλλαξε τα δεδομένα. Και σίγουρα μιλάμε για ένα φαινόμενο. Και δεν το περιορίζουμε μόνο στο χώρο του σχολείου που αρχίζει ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας του χρόνου των παιδιών, αλλά γενικότερα θα έλεγα, γιατί υπήρχαν συνθήκες και απομόνωσης, έτσι, περιορισμού της κινητικότητας και όλο αυτό το περιβάλλον δημιούργησε έτσι, τις προϋποθέσεις να χρησιμοποιούμε περισσότερες τεχνολογίες. Και σίγουρα μιλάμε για ένα απάνθρωπο φαινόμενο εκμετάλλευσης των παιδιών και υπάρχουν και κάποιοι επιτίδοι, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, που κάνουν και live μεταδόσεις της κακοποίησης των παιδιών. Ναι, μιλάμε για καθαρά οργανωμένο έγκλημα, μια από τις σοβαρότερες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος και τις απεχθέστερες, το οποίο φυσικά και λογικό είναι να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του και την πάταξή του από όλες τις οργανωμένες κοινωνίες και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η διεθνής συνεργασία, η ανταλλαγή των πληροφοριών, γιατί αυτό το πράγμα πράγματι είναι θέμα προτεραιότητας και θα πρέπει οι οργανωμένες κοινωνίες να δώσουν την απάντησή τους. Και αυτό κάνει με πολύ καλό τρόπο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Europol και η Interpol, αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και άλλες χώρες. Κύριε Παπαπροδρόμου, οι γονείς που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν, τι θα μπορούσαν να προσέξουν έτσι ώστε να προστατεύσουν τα παιδιά από μια τέτοια επικοινωνία με επιτίδιο? Και πρακτικά και προς τα παιδιά, μια συμβουλή δηλαδή προς τα παιδιά, αλλά και στον ίδιο τον υπολογιστή, έτσι. Αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν σε τέτοιες ιστοσελίδες. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέω και πάντοτε είναι ότι εμείς ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Όταν είμαστε κοντά στα παιδιά μας, είμαστε κοντά και στην πραγματικότητά τους. Όποια είναι αυτή και όποια θέματα αντιμετωπίζουν και όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Θεωρώ το πιο σημαντικό πράγμα το να ξαναβρούμε τον τρόπο να είμαστε περισσότερο κοντά στα παιδιά μας. Αυτό για μένα είναι το υπαριθμόν ένα προτεραιότητα. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά, στην καθημερινή συμπεριφορά, και λαμβάνοντας υπόψη πολλές φορές και ιδιαιτερότητες όπως είναι η εφηβεία, έτσι, που είναι μια δύσκολη περίπτωση στη ζωή του ανθρώπου, το παιδί προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του, να έχουμε συνεργασία με το σχολείο, με το σχολικό περιβάλλον. Διότι η συνεργασία αυτή πάντοτε φέρνει θετικά αποτελέσματα γενικότερα και να ενισχύουμε τις όποιες πρωτοβουλίες υπάρχουν στην κατεύθυνση της απόκτησης των κατάλληλων δεξιοτήτων, ψηφιακών και μη. Οπότε αυτό που γιατί ένα κομμάτι μπορεί να είναι
η σωστή χρήση του τεχνολογικού. Αλλά δεν αρκόμαστε μόνο σε αυτό. Πρέπει να, σήμερα το παιδί να έχει περισσότερα εφόδια, να ενισχύουμε την κριτική σκέψη. Οτιδήποτε υπάρχει δίπλα να το βλέπουμε με μια κριτική ματιά. Εμείς κρατάμε, κύριε Παπαπροδρόμου, αυτό που τονίσατε από την αρχή, ότι πρέπει ο γονέας να είναι κοντά στο παιδί και να αναπτύσσει έτσι μια σχέση η οποία θα τον δέσει. Εμπιστοσύνη, βάλει το ξέρει και καλύτερα. Ακριβώς. Και θα μπορέσει να έχει και τον έλεγχο και να γνωρίζει τι γίνεται στη ζωή του παιδιού του. Και ό,τι συμπεριφορά βλέπουμε διαφορετική στο παιδί, θα πρέπει να είμαστε σε συναγερμό, ας πούμε, σε κατάσταση συναγερμού, να πλησιάσουμε το παιδί μας, να μιλήσουμε στο παιδί μας, να έρθουμε κοντά στο παιδί μας. Και όλα θα πάνε καλά. Γενικότερα να του δώσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και ένα όραμα και ότι δεν είναι μόνο του και ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι οικογένειες οι οποίες είναι πιο κοντά αντιμετωπίζουν καλύτερα τα θέματα και φυσικά να συνεργαζόμαστε και με τις αρχές. Όταν διαπιστώνουμε κάτι θέλει ιδιαίτερη γενικότερα προσοχή. Επίσης και οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πρωτοβουλίες όπως τις τοπικές αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Και σίγουρα υπάρχουν και συγκεκριμένες γραμμές επικοινωνίας. Για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Υπάρχουν και συγκεκριμένες γραμμές επικοινωνίας. Και πολιτεία με την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, την οποία καλό είναι να επισκεφθούμε. Μάλιστα. Κρατάμε αυτό που μας είπατε. Είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε. Προσέχουμε όταν είμαστε στο διαδίκτυο. Δεν είναι παιχνίδι. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε και εσάς να μας βοηθάτε όταν βρίσκουμε πρόβλημα και εμείς, οι δημοσιογράφοι, το καταγράφουμε. Και υπάρχουν και γραμμές επικοινωνίας. Έτσι δεν είναι, δηλαδή ένας γονιός που δει μια περίεργη συμπεριφορά στο παιδί ή ο έφηβος που μπορεί να ζητήσει βοήθεια, μπορεί να απευθυνθεί σίγουρα σε συγκεκριμένες γραμμές, σε συγκεκριμένους φορείς και την αστυνομία φυσικά να καλέσει, προκειμένου να βοηθηθεί πριν να είναι αργά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.